Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Έχουμε αρκετά να πούμε, για το ποδόσφαιρο όχι τόσο, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Για μπάσκετ και βόλεϊ περισσότερα, κυρίως για το βόλεϊ που και χθες, που χθες μάλλον ακολούθησε το μπάσκετ και ξεκίνησε προετοιμασία. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί σας παρέα. Καλησπέρα στους ακροατές, ακροάτριες. Όλο τον κόσμο μας ακούει είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παρέα με τον χορηγό μας, τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. 2310-222-962, dadalabs.edu.gr για απαραίτητες πληροφορίες. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Τρόποι επικοινωνίας, οι γνωστοί, αλλά για όσους δεν τους ξέρουν, θα τους ξαναπούμε. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και το mail μας το έχουμε ανοιχτό, bluelibero, μία λέξη, bluelibero@yahoo.gr. Μουσικά σήμερα, για συγκεκριμένο λόγο, θα πάμε παρέα με τους Καναδούς Rush. Μην βάζετε το μυαλό σας τίποτα Καναδά, καμία σχέση. Γιατί την θυμάμαι, Χρήστο, πριν 2 χρόνια που είχαμε βάλει Rush και είχε έρθει ένα μήνυμα: μην βάζεις Καναδούς γιατί ο άλλος είναι από εκεί. Συστηθήκαμε, δεν θυμάμαι. Να ξαναστηθούμε. Γιώργος Ματζιούκης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου και Rush στη μουσική μας παρέα. Σας είχαμε αποκαλύψει χθες ότι ο ακραίος δεν θα είναι Βραζιλιάνος, θα είναι άλλης εθνικότητας και ήρθε σήμερα η ανακοίνωση από το Κιανόλευκο ΤΑΑ για την απόκτηση του Ουκρανού Στάνισλαβ Ντεβιαντόμσκι. Πρέπει να τον λέμε Ντεβιαν αυτόν, γιατί θα έχουμε δύο θέματα. Έχουμε τον Ντεβιαντόμσκι και τον Κερέαφορ στο μπάσκετ. Πρέπει να τους βρούμε nickname, Χρήστο, για να τα βολέψουμε τα πράγματα. Το ΤΑΑ Ηρακλής με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Στάνισλαβ Ντεβιαντόμσκι. Είναι γεννημένος στην Ουκρανία 26 Ιουνίου του 1994. Έχει ύψος 1,98 και αγωνίζεται στη θέση του ακραίου φυσικά. Ήταν η θέση που έλειπε για τους ξένους που είχε σκοπό από την αρχή 2 ξένους να πάρει, ένα διαγώνιο και έναν ακραίο ο Γιάννης Ορφανός με τον Ηρακλή. Οι ομάδες που αγωνίστηκε από το 2012 έως το 2015 στην Ουκρανία, στη Σουμντού, αν τη λέω σωστά, 15-16 στην Σαστάμαλα από τη Φιλανδία, από το 16 έως το 19 ήταν 3 χρόνια στο Ισραήλ στην Χαποέλ Μάτε Ασεράκο, έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις το 18 με την Χαποέλ όπως και το 17, το 16 κύπελο με την Σαστάμαλα, ενώ το 2012 συμμετείχε στο SEV Junior Volleyball European Championship. Καλώς ήρθε στην ομάδα μας, σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και πολλές επιτυχίες. Και εμείς φυσικά ευχόμαστε στον Στάνισλαβ Ντεβιαντόμσκι, τον Ουκρανό ακραίο, ό,τι καλύτερο με τον Ηρακλή. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε και όσοι ασχολούνται με την ΠΑΕ να πάνε να κοιταχτούνε, λέει ο φίλος ο Μάνος στο κλασικό του καθιερωμένο μήνυμα. Χθες μας έβαλε φυτίλια, βέβαια, τρελά με αυτό που έστειλε. Να μην επαναληφθεί, παρακαλώ. Να το πούμε, λέει, δένδια. τον Ουκρανό. Ναι. Και έχω και ένα μήνυμα από το φίλο τον Γιώργο Μέιλ, για την ακρίβεια, από την κιανόλευκη και καλοκαιρινή ευκαρπία. Γιώργο, βγάλε τον Χατζόγλου να μας πει για τη Super League 1 και πότε θα παίξουμε τελικά, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη, αλλά δεν είμαστε εμείς μέσα. Στο παρελθόν είχα κάνει προσπάθειες, να σου πω την αλήθεια, αν και καταλαβαίνω ότι έχει πολύ χιούμορ το μήνυμά σου. Τώρα, τι να σου πω, μετά από εκείνη τη δήλωση υπήρχε έλλειψη σοβαρότητας, δυστυχώς. Και φαντάζομαι το ξέρει και ο ίδιος. Όταν βγαίνεις και λες ότι 99% θα παίξουμε στη Super League χωρίς να έχεις κάτι στα χέρια σου. Δεν μπορείς, ενώ ο κόσμος τραβά αυτό που τραβάει όλο το καλοκαίρι και περιμένει αγωνιωδώς κάτι θετικό, να λες εσύ ότι θα παίξουμε, να το λες έτσι, παίξουμε 99% Super League. Δεν μπορείς να το λες. Το σιγουρεύεις πρώτα και μετά το λες. Ανακοίνωση από τον Όμιλο 1899. Από την πρώτη στιγμή ο Όμιλος είχε επισημάνει τη σπουδαιότητα της ακατάπαυστης λειτουργίας Ακαδημιών Ποδοσφαίρου. Στο σύλλογό μας οι επενδυτές έρχονται και παρέρχονται χωρίς να δίνουν σημασία
στους νέους αθλητές, στα παιδιά μας. Χαιρετίζουμε την απόφαση του ΓΣ να λειτουργήσει η σχολή ποδοσφαίρου και θα είμαστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Ας γίνει η αρχή για την ανωτέρα σχολή ποδοσφαίρου Ηρακλής, φοβερό πανό του παρελθόντος, που θα αναδείξει σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως έκανε πάντα. Σας το είχαμε αναφέρει χθες ότι ήταν μια ιδέα ουσιαστικά από τον Όμιλο 1899 που την είχε ρίξει στο τραπέζι πριν κανένα δύο μήνες περίπου. Έγινε υλοποιήσιμη χθες με επίσημη ανακοίνωση από το ΓΣ. Και για ακόμη μια φορά να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλο αυτό το εγχείρημα που δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Αθήνα. Σήμερα Τρίτη, πάμε αύριο για Τετάρτη και δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για Γενική Συνέλευση. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι προφανώς και δεν ανακοινώνουν Γενική Συνέλευση γιατί δεν είναι έτοιμοι για να πούν κάτι στον κόσμο οριστικό. Όσοι τέλος πάντων πάρουν το λόγο στη Γενική Συνέλευση, όποτε και αν γίνει αυτή. Δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει δύσκολο το εγχείρημα για να βρεθεί κάποιο αφημί σε οποιαδήποτε πλέον κατηγορία, ακόμα και στην τέταρτη τάξη κατηγορία, και παραμένει το δίλημα. Ή κατεβάζουν K19 χωρίς αγωνιστικό στόχο για άνοδο ή οτιδήποτε άλλο στην τέταρτη τάξη κατηγορία, ή δεν παίζει φέτος ο Ηρακλής πουθενά. Και όποια απόφαση και από τις δύο πάρουν, με γνώμονα, με προοπτική μάλλον, με μεγάλο στόχο να βρεθεί είτε επενδυτής είτε αφημή ομάδος από την πρώτη εθνική κατηγορία, από τη Super League. Καλησπέρα και στον νεαρό φίλο της εκπομπής, τον Φίλιππο από τη Βέρεια, που λέει καλησπέρα Γιώργο, ηρεμία, χρόνος υπάρχει ακόμα. Βέβαια, αυτή δεν υπάρχει ακόμα. Είναι μόνο, πόσο έχουμε σήμερα, 27. Έχω χάσει λίγο, κάτσα το εδώ. Ναι, 27, το βρήκα. Είναι μόνο 27 Αυγούστου. Η Super League 1 έχει ξεκινήσει. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η Super League 2. Θα ξεκινήσει και η Football League. Και ο Ηρακλής θα ψάχνει αφημί. Πολύ σωστά λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του. Για να βρεθεί αφημί θες και λεφτά. Λεφτά δεν υπάρχουν, ούτε οργάνωση υπάρχει. Και κάποιοι ίσως δεν ακούν καλά. Ή δεν ακούν καθόλου, ή δεν ακούν καλά. Για την ώρα για μπλε που ασχολείται κάθε μέρα με τα θέματα του Ηρακλή και όλα αυτά που λέμε. Και την κριτική που κάνουμε σε όλους. Μα σε όλους. Και την ευθύνη που έχουν όλοι. Γιατί εδώ και καιρό δεν ασχολούμαστε με τον Παπαδόπουλο. Εδώ και καιρό ασχολούμαστε με αυτούς που συγκαταλέγονται στους φορείς του Ηρακλή, που φυσικά, το είπαμε και χθες, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν τεράστια ευθύνη για το ότι όλη αυτή η προσπάθειά τους, η όποια προσπάθειά τους, δυστυχώς, στέφθηκε με αποτυχία. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ο Φίλιππος συμπληρώνει, με αυτούς χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Να φύγουμε από τη μιζέρια του ποδοσφαίρου, να πάμε σε κάτι σπουδαίο, σε κάτι που μας έκανε και χθες να αναφερθούμε στην εκπομπή μας και είναι πολύ μεγάλη χαρά να μιλάμε για το κολυμβητικό τμήμα του Ηρακλή όταν υπάρχουν μεταξύ άλλων τέτοιοι σπουδαίοι αθλητές, μαζί φυσικά με το προπονητικό team, μαζί με όλο το team που εκπροσωπούν τον Ηρακλή και στο εξωτερικό μέσω της Εθνικής. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη, ο σπουδαίος Γιώργος Ασπουγαλής κατέκτησε την 5η θέση, που είναι τεράστια επιτυχία. Και θα δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας για ακόμη μια φορά, και το λέω για ακόμη μια φορά γιατί πάρα πολλές φορές το κολυμβητικό τμήμα και ο Γιώργος στο τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχουν αναγκάσει σε εισαγωγικά να έχουμε συνεντεύξει εδώ για το κολυμβητικό, που το αναγκάσει, το παίρνω πίσω, είναι χαρά μας. Δίνω την καλησπέρα μου λοιπόν στον προπονητή του Γιώργου Σπογαλή, τον Μίλτο Χαλκιά, που είναι στην γραμμή μας, και τα πολλά μας συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Κάθε μέρα να τα λέμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι, μακάρι να είναι τόσες συχνές οι επιτυχίες. Όταν μιλάμε για τέτοιες διακρίσεις, όταν μιλάμε για τέτοιες υπερβάσεις, γιατί αυτά που έκανε ο Γιώργος στη Βουδαπέστη, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, μιλάμε για πανελλήνια ρεκόρ, μιλάμε για 5η θέση στο παγκόσμιο, πρόσφατα για ευρωπαϊκό μετάλλιο. Είναι ένας μήνας, 1,5 μήνας που είστε μαζί, που ταξιδεύετε, που είστε από πισίνα σε πισίνα, από χώρα σε χώρα, που νομίζω ότι
Το ευχαριστιέστε με το παραπάνω, έτσι. Ναι, κάπως έτσι είναι. Βέβαια ήταν ένα δύσκολο δίμηνο, όπως το είπες, γιατί είχε πολλά ταξίδια, πολλές υποχρεώσεις, πολλές τροπονήσεις. Ειδικά ο Αύγουστος είχε αδειάσει όλο το κολυμπητήριο, το Ποσειδόνιο. Στην ουσία ήμασταν 3-4 άτομα μέσα που κολυμπούσαν για κάποιο στόχο, για κάποιον αγώνα. Εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολο όλο αυτό το δίμηνο, αλλά τουλάχιστον το αποτέλεσμα μας δικαιώνει και τα πήγαμε αρκετά καλά, νομίζω. Τι σημαίνει αυτή η πέμπτη θέση στον κόσμο για τον Γιώργο? Για τον Γιώργο, για σας, για τον Ηρακλή, τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια θέση? Κοίταξε, και σε αυτή την ηλικία, έτσι, είναι πολύ μικρός ακόμα. Ναι. Να το πάρουμε ανάποδα από τα ονόματα που ανέφερες. Για τον Ηρακλή είναι, όσον αφορά την κολύμβηση, ότι πιο σπουδαίο έχει πετύχει κάποιος κολυμβητής σε ατομικό επίπεδο. Να βγει κάποιος πέμπτος στον κόσμο, σε επίπεδο εφήβων, και να κατακτήσει και πριν από 1,5 μήνα μετάλλιους πανευρωπαϊκούς, ναι, για τον Ηρακλής. Όσον αφορά την κολύμβηση μιλάω, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα τμήματα. Ναι, το ίδιο για το κολυμβητικό μας τμήμα. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ατομική κάποιου αθλητή μας. Για τον Γιώργο, θέλεις να σου πω τι σημαίνει? Ο Γιώργος και εγώ βέβαια θέλαμε και το ακόμα περισσότερο, και το μετάλλιο. Είμαι σίγουρος. Όχι ότι δεν μείναμε ευχαριστημένοι, αλίμονο, εντάξει, είμαστε πέμπτοι στον κόσμο, αλλά εκεί που φτάσαμε, ξέρεις, η όρεξη ανοίγει, ξέρεις, και οι φιλοδοξίες μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Πόσο κοντά ή μακριά ήταν στο μετάλλιο? Για να τρελαθούμε τελείως, δηλαδή να παίρνει και μετάλλιο στο παγκόσμιο. Κοίταξε να δεις. Όταν, συγγνώμη, από πάνω έχει αθλητές από Αμερική, από Καναδά, από Ρωσία, από Μεγάλη Βρετανία, που είναι τεράστιες σχολές στο κολύμπι, έτσι, στην κολύμπηση. Δεν παίζει ρόλο η σχολή, αλλά οι υποδομές, τα κολυμπητήρια, ο εξοπλισμός, όλο το προπονητικό staff που υπάρχουν πίσω από αυτούς τους κολυμβητές. Γιατί σκέψου, ναι, θα έρθει ένας Ρώσος ή ένας Αμερικανός, θα πάει στο Ποσειδόνιο και στο Εθνικό και θα πάθει η κατάθλιψη. Εμείς παίζουμε με σφεντώνες. Έτσι. Να καταλάβεις. Έτσι. Αυτοί έχουν όπλα. Εσείς κολυμπάτε 15 άτομα σε μπράβο, μία. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Τώρα, όσο κοντά ήταν στο μετάλλιο, ήταν και τόσο μακριά. Κοίταξε, ξεκινώντας και πηγαίνοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μετά την επιτυχία και το μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς, ο πρώτος στόχος, έτσι, και βασικός στόχος, ήταν να μπούμε σε ένα τελικό, δηλαδή στην οκτάδα. Φτάνοντας εκεί πέρα και κολυμπώντας ο Γιώργος στο προκριματικό, που πέτυχε την καλύτερη επίδοση από τις τρεις κούρσες που έκανε, το πανελλήνιο ρεκόρ, η αλήθεια είναι, και πέρασε με το δεύτερο χρόνο στα ημιτελικά, η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα σκεφτήκαμε ότι μήπως μπορούμε εν τέλει να κάνουμε και κάτι παραπάνω από το τελικό. Στα ημιτελικά κολύμπησε λίγο πιο αργά από ότι στον προκριματικό του, συγγνώμη, και στον τελικό έκανε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον ημιτελικό. Αν πετύχαινε το χρόνο του προκριματικού, θα βγαίνει τέταρτος, δεν θα άλλαζε κάτι, θα βγαίνει τέταρτος για πολύ λίγο από το μετάλλιο. Οπότε, σου λέω, όσο κοντά είσαι, τόσο και το ίδιο μακριά είσαι στο μετάλλιο. Mm-hmm. Και να πούμε ότι ο Γιώργος δεν έχει επιστρέψει. Όχι, δεν έχει επιστρέψει. Επιστρέψατε εσείς μαζί με τον τεράστιο επίσης Στέλιο Ναυροζίδη, που έβαλε το χεράκι του με το παραπάνω στο να είναι ο Γιώργος αυτός που έπρεπε να είναι. Και είναι τυχερή η Εθνική που τον έχει καλέσει τον δικό μας Στέλιο, έτσι, για να τα λέμε όλα. Ακριβώς. Ναι. Και να αναφέρουμε και κάτι που δεν έχει να κάνει με τον Ηρακλή, αλλά έχει να κάνει με την ελληνική κολύμβηση, το οποίο έχει παιχτεί και στις τηλεοράσεις και σε πολλά ράδια και site. Το χρυσό μετάλλιο του Παπαστάμου στα 400 μεικτή και το παγκόσμιο ρεκόρ νέων που έκανε, και στο οποίο, όπως είπες, έβαλε ένα μικρό έστω λιθαράκι και ως τέλειος εκεί πέρα για την επίτευξη αυτού του... Ο φυσιοθεραπευτής του Ηρακλή είχε αυτές τις μέρες ως αθλητή να ασχολείται και τον παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι. Ακριβώς. Ο Γιώργος πού είναι? Απλά ρωτάω. Στον αέρα. Ο Γιώργος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον. Αναχώρησε χθες το πρωί από την Βουδαπέστη κατευθείαν. Μιλήσαμε πριν περίπου μία ώρα, μία μισή ώρα με μηνύματα. Λίγο δυσκολεύεται, να πω την αλήθεια. Λίγο μου λέει, δεν ξέρω πώς θα πάω για μάθημα, είναι πολύ μεγάλο το πανεπιστήμιο, πώς θα βρω την αίθουσα, πώς το ένα, πώς το άλλο. Λίγο η πρώτη μέρα, λέω, κάπως περίεργη. Ξεκινάει τις σπουδές του. Ήταν προχθές στη Βουδαπέστη. Έκανε αυτό που έκανε και κατευθείαν πέταξε για Αμερική και ξεκινάει σπουδές, δηλαδή ξεκούραση μηδέν. Μέρες, έτσι. Και ξανά το Μάιο.
Και με μεγάλο ταξίδι, ναι. Αυτή η παρουσία πλέον του Γιώργου του Ασπουγαλή, κάτι τέτοιο έγινε και με τη Φιλιώτη Ραυτοπούλου, που η Αμερική μας τους παίρνει μακριά. Τι μπορεί να σημαίνει για την παρουσία του στον Ηρακλή? Σίγουρα θα έρχεται στους αγώνες, αλλά δεν θα έχετε αυτή την καθημερινότητα, έτσι, αυτή την τριβή, ναι, που είχατε. Ναι, 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 σίγουρα δεν θα πάψει να είναι αθλητής του Ηρακλή, θα βοηθάει τον Ηρακλή σε όποιον αγώνα σημαντικό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και ελπίζουμε να βοηθάει και την εθνική ομάδα, οι επιδόσεις του να είναι το ίδιο καλές και να εξελιχθούν. Τώρα, αυτό που με ρώτησες, η αλήθεια είναι, έχω ένα παράπονο από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια όσον αφορά τον αθλητισμό, όχι τις σπουδές, αλίμονο. Γιατί η Φιλιώ δεν ήταν τόσο καλή όσο θα περιμέναμε με το γυρισμό της, mm-hmm, για να κολυμπήσει στο πρωτάθλημα. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο με τον Γιώργο και να γυρίσει ακόμα καλύτερος. Τους στέλνουμε εκεί πρωταθλητές και μας τους χαλάνε, δηλαδή. Είναι λίγο περίεργα, είναι περίεργα. Η Αμερική, εντάξει, είναι τεράστια χώρα στην κολύμβηση, δεν το συζητάμε, αλλά ο πανεπιστημιακός αθλητισμός είναι διαφορετικός. Στην ουσία, αυτοί σου δίνουν μια υποτροφία ολική, που αν πάει να την πληρώσει κάποιος είναι πάνω από 200.000 δολάρια μέσα στην τετραετία, mm-hmm, αλλά στην ουσία σου τη δίνουν αυτήν για να κολυμπάς για αυτούς, να προσφέρεις για αυτούς σε μικρότερη πισίνα, γιατί είναι 25 γιάρδες, άρα περίπου 21 μέτρα, 22 μέτρα πισίνα. Σε μικρότερη πισίνα, σε μικρότερο κύκλο προπόνηση, σε διαφορετική κοινοτροπία με μάζεμα βαθμών και βαθμοθυρία και όχι πώς θα γίνω καλύτερος όσον αφορά την επίδοσή μου. Είναι λίγο διαφορετική νοοτροπία τα πανεπιστήμια εκεί πέρα. Mm-hmm. Τώρα, πέρα από την πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιώργου, μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό ή όχι ακόμα για το τι είχαμε ως κολυβητικό τμήμα του Ηράκλειου όλη τη χρονιά? Όχι, απολογισμό εννοείται μπορούμε να κάνουμε. Η χρονιά, βέβαια, να σου πω ότι την Δευτέρα ξεκινάει η καινούρια. Εμείς σκέψω ότι τελειώσαμε. Μέχρι να προλάβουμε να κάνουμε τον απολογισμό, θα πούμε καλή σεζόν, έτσι. Ναι, ναι, εμείς τελειώσαμε χθες. Ξεκινάει η καινούργια Δευτέρα. Κοίταξε, ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Και σε ατομικά επίπεδα και σε ομαδικά. Είπαμε να μην αναφέρουμε πάλι για τον Γιώργο, ναι, και τα επιτεύγματα. Ναι. Είχαμε πολλά μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Είχαμε μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Χωρίς την παρουσία του Γιώργου, που το επιλέξαμε να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί, πήραμε μια αρκετά καλή βαθμολόγηση και με τον Γιώργο θα ήμασταν ακόμα καλύτερα. Τα μικρά μας από κάτω αρχίσανε δείχνουν διάφορα πραγματάκια. Και με πανελλήνιο ρεκόρ, θυμάμαι την Αναστασία. Όχι πανελλήνιο ρεκόρ, απλά τρεις χρόνους που είναι πάρα πολύ καλή. Ρεκόρ Ηρακλή, συγγνώμη. Ρεκόρ Ηρακλή, ναι, μπράβο. Ναι, 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 ναι. Σε πολύ μικρή ηλικία, σε 14, με 3 μετάλλια, το ένα χρυσό. Γενικά και τα παιδάκια που μπαίνουν τώρα στην αγωνιστική, δηλαδή τα 2007, είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά, η οποία μπορούν οι προπονητές να κάτσουν και να χτίσουν πάνω σε αυτά εδώ τα παιδάκια. Και αύριο μεθαύριο η ομάδα, γιατί όχι, και φέτος ή και του χρόνου, να κυνηγάει πάλι κάποιο πρωτάθλημα όπως πριν από 2 και 3 χρόνια. Μακάρι, μακάρι. Τώρα να ευχηθώ καλή ξεκούραση. Κοίτα, σε μένα προσωπικά να την ευχηθείς, γιατί αύριο καλώς εγώ των πραγμάτων. Κοίταξε, πέντε μέρες. Από αύριο μέχρι την Κυριακή και μετά ξανά τη Δευτέρα στις πισίνες, τι να κάνεις. Τα χαιρετίσματά μας και τις ευχές μας στον Στέλιο τον Αυροζίδη και στον Γιώργο φυσικά, που είναι λίγο μακριά τώρα για να του τα πούμε. Πώς έχει προγραμματίσει αυτή την τετραετία, δηλαδή κάθε πότε θα μπορεί να έρχεται Θεσσαλονίκη, μόνο για αγώνες να υποθέσω? Κοίτα, σίγουρα θα είναι από Μάιο μέχρι Αύγουστο, θα είναι σίγουρα εδώ πέρα. Α, οκ. Okay. Είναι τώρα, σημαντικό διάστημα. Υπάρχει μία σκέψη, η οποία θα δούμε άμα θα υλοποιηθεί, είναι ακόμα λίγο σε συζητήσεις. Θα το ανακοινώσω και δημόσια, δεν ξέρω άμα το... μπορεί και να μην το έχουμε συζητήσει, να οργανώσουμε φέτος σαν Ηρακλής τα Ιβανόφια, τα οποία θα γίνουν στις 29 Νοεμβρίου, αν καταφέρουμε και τα οργανώσουμε. Mm-hmm. Και εκεί πέρα, 29 Νοεμβρίου, καταλαβαίνεις το λόγο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Ναι, καταλαβαίνεις το λόγο. Για όσους δεν έχουν καταλάβει, μιλάμε για τα γενέθλια του Ηρακλή, έτσι. Αυτό ακριβώς.
Και αν όλα πάνε καλά και καταφέρουμε να διοργανώσουμε αυτόν τον αγώνα που υπήρχε πριν από 15 χρόνια και το διοργάνωνε ο Ηρακλής, τότε στις καλές εποχές, τον Παχιώνα Γελάδων, ναι, στις εποχές, ναι, να το πω έτσι, υπάρχει μια σκέψη να φέρουμε όλους τους σε εισαγωγικά Αμερικάνους κολυμπητές, δηλαδή και τον Ασφουγαλή και την Ραυτοπούλου και την Κρητικού, και τη Βιβί, βέβαια. Ναι, ναι, να κολυμπήσουν στα Ιβανόφια. Θα είναι ωραίο. Οπότε θα τους ζούμε, και λίγο νωρίτερα, αν όλα πάνε καλά και καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό εδώ το σχέδιο και την τέλεση αυτού του αγώνα. Το εύχομαι ολόψυχα να γίνουν ξανά και να καθιερωθούν. Να καθιερωθούν. Ναι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Γιατί το έχουμε ανάγκη και για τα μικρά παιδιά, όπως έγινε το Ira Camp και έδωσε το παρόν η Φιλιό ως προπονήτρια αυτή τη φορά, έτσι να γίνει και κάτι άλλο ως τουρνουά το οποίο θα μπορέσει να μας φέρει πιο κοντά ως Ηρακλής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής ήταν οργανωτής και αυτός που τέλεσε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συγχρονισμένης εδώ στη Θεσσαλονίκη μέσα στον Ιούνιο, το οποίο είχε τρομερή επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία, όλοι είχαν να λένε, και πάνω σε αυτό, συζητώντας και με τον πρόεδρο του Γάμα Σίγμα και με τους εφόρους του κολυμπητικού, είπαμε ότι αν μπορέσουμε να κάνουμε και να υλοποιήσουμε αυτήν εδώ την ιδέα και να κάνουμε τα Ιβανόφια μετά από το 1999, αν θυμάμαι καλά. Εγώ, να καταλάβεις, κολυμπητής ήμουν. 20 χρόνια λέμε τώρα, έτσι, είναι πολλά. Νομίζω, είναι πολλά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω τότε ήταν η τελευταία φορά. Θα το ευχηθώ και πάλι ολόψυχα να γίνει. Και 29 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων, για τα γενέθλια του Ηρακλή, να έχουμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ και πάλι πολλά πολλά συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Μακάρι να έχουμε κι άλλα. Να έχουμε κι άλλα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Γεια σου, γεια. Αυτά λοιπόν από τον Αμίλτο Χαλκιά, τον προπονητή του κολυμπητικού τμήματος του Ηρακλή και του Γιώργου Ασπουγαλή, φυσικά στην Εθνική, για αυτή την τεράστια διάκριση που είχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και λίγο νωρίτερα στο Ευρωπαϊκό. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, Χριστάρα μου, επιτέλους να πω ότι η ΕΡΤ, το ελληνικό κρατικό κανάλι, φιλοτιμήθηκε να δείξει Εθνική Γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Κάποιοι ίσως το υποτιμούν, αλλά 18 χρόνια είχε να παίξει η Εθνική Γυναικών εκεί. Και βλέπουμε Ελλάδα-Βουλγαρία, η Εθνική που έχει κάνει ήδη 2 νίκες και είναι 99% στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τώρα χάνει στο πρώτο σετ 3-4 από τις Βουλγάρες. Δύο αθλήτριες που ξεκίνησαν από τα σπλάχνα του Ηρακλή, η Μαργιαλένα Αρτακιανού και η Όλγα Ιστράντζαλη, για όσους θυμούνται και τον Ηρακλή στην Α1 γυναικό στο βόλεϊ, είναι τώρα στην εξάδα της εθνικής μας ομάδος στο Euro στην Άγκυρα της Τουρκίας. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Χρωστάω και ένα mail από τον φίλο τον Αναστάσιο που έχει έρθει εδώ και λίγη ώρα και θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τους RAS να μας συντροφεύουν μουσικά στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Ελλάδα-Βουλγαρία 11-11 στο πρώτο σετ στο Euro γυναικών βόλεϊ στην Άγκυρα της Τουρκίας. Βλέπω φάσεις και θυμάμαι τα παλιά του βολεϊκού Ηρακλή με Όλγα Στράντζαλη και Μαργιαλένα Αρτακιανού, που είναι πάρα πολύ καλές και μπράβο τους. Βέβαια εδώ και χρόνια έχουν φύγει από την ομάδα του Ηρακλή, που δυστυχώς βρίσκεται στην Β' Εθνική κατηγορία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική, μεταξύ άλλων, 2310-222-962, datalabs.edu.gr και Εθνικής Αμήνης 14α για τις απαραίτητες πληροφορίες. Καέρα Κλής, θυμίζουμε για τα διαρκείας στο μπάσκετ τα οποία σας περιμένουν. 11 με 2 και 6 με 9 καθημερινές στο Ιβανόφιο για την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο μπασκετικό τμήμα του Ηρακλής στην επιστροφή μετά από 8 ολόκληρα χρόνια στην Α1. Και με τις μεταγραφικές κινήσεις περιμένουμε έναν ακόμα ψηλό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Καστρίτης επιχειρήσει σε συνεργασία με τη διοίκηση να φέρουν και ένα τριάρι στην ομάδα. Θα το δούμε. Ψηλός πάντως, δεδομένου ότι θα αποκτηθεί ακόμα ένας. Για το βόλεϊ σας διαβάσαμε νωρίτερα την ανακοίνωση για την απόκτηση του Ουκρανού ακραίου Στάνισλαβ Νεβιαντόμσκι. Να διαβάσουμε και τη χθεσινοβραδινή για τον νέο
assistant coach, το νέο συνεργάτη του Γιάννη Ορφανού. Σας το είχαμε πει από χθες ότι δεν θα είναι ο κύριος Στέφανος Νανάς, καθώς θα είναι αποκλειστικά προπονητής της εφηβικής ομάδας του Ηρακλή για την επόμενη σεζόν. Το Ηρακλής μετά την αποχώρηση του Στέφανου Νανά, καθώς ο ίδιος από τη νέα χρονιά θα αναλάβει χρέη προπονητής στο εφηβικό τμήμα, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Δημοσθένη Τούμπο, ο οποίος θα είναι ο νέος συνεργάτης του προπονητή μας Γιάννη Ορφανού. Ο Δημοσθένης Τούμπος γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου το 1994 στο Σουφλί. Είναι πτυχιούχος Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδικότητα στην προπονητική του βόλεϊ. Αγωνίστηκε στα αναπτυξιακά τμήματα του ΑΣΑ Εύρο Σουφλίου από το 2005 μέχρι το 2011. Την περίοδο 2015-2019 διετέλεσε μέλος του προπονητικού επιτελείου του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και από το 2016 ήταν επικεφαλής προπονητής των Ακαδημιών του Συλλόγου. Τη σεζόν 17-18 υπήρξε περιφερειακός ομοσποδιακός προπονητής ΕΣΠΕ Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας στα Αγόρια. Από τον Απρίλιο του 2018 είναι μέλος του προπονητικού επιτελείου των Εθνικών Ομάδων Παιδών και Εφήβων. Πάμε στα mail. Ο Αναστάσιος γράφει: αν υπήρχε μετρητής απογοήτευσης και ποδοσφαιρικής στεναχώριας, νομίζω ότι θα ήμασταν πρωταθλητές. Όταν δεν βλέπω 100 επώνυμους Ηρακλειδείς με οικονομική επιφάνεια να βάζουν πλάτες και να συνεισφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας, δεν υπάρχει μέλλον δυστυχώς. Όχι 100, φίλε μου Αναστάση, ούτε 5 που λέει ο λόγος. Δεν μπορείς να ελπίζεις σε ξένα χέρια όταν δεν μπορείς εσύ ο ίδιος να αξίσεις την πλάτη σου από την πολύχρονη φαγούρα αρρώστια που σε έχει καταβάλει. Ο Ηρακλής μας έχει κατεβάσει το ποδοσφαιρικό του ρόπαλο, το κρατάει πλέον με το ζόρι στο χέρι και είναι σε αναπνευστήρα στην εντατική, μένει απλά να ανακοινωθεί το μοιραίο. Επιφανής Ηρακλειδής, εάν θέλετε να έχετε τη συνείδησή σας καθαρή, περάστε από την εντατική να τον δείτε. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψες. Καλή εκπομπή μου γράφει. Να είσαι καλά, φίλε Αναστάση, και για το mail σου. Ο Παναγιώτης από την Πάτμο. Δεν ξέρω, φίλε μου Παναγιώτη, αν είχε ενδιαφέρον αυτό που μου λες για το τι κάνει τώρα ο Παπαθανασάκης. Δεν ξέρω πραγματικά, γιατί αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι για το που είναι τώρα ο Ηρακλής. Άντε και πες ότι μάθαμε ότι ο Παπαθανασάκης κάνει αυτή τη δουλειά ή είναι στον Καναδά ή είναι σε κάποια, ξέρω εγώ, Γουαδελούπη ή είναι οπουδήποτε αλλού. Το αν έχει υποστεί κάτι που λες προφανώς τίποτα, αυτό ναι έχει ενδιαφέρον. Και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει που όλοι αυτοί που έρχονται και κάνουν κακό στον Ηρακλή δεν παθαίνουν το παραμικρό. Θυμάστε, για ακόμη μια φορά σας θυμίζω τη δήλωση του τότε Υπουργού Αθλητισμού του Κοντονή εδώ στο Λίμπερο στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα στο πέναλτι ένα μεσημέρι που είχε πει ότι δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε κάποιον γιατί είναι ανώνυμες εταιρείες, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν θυμάσαι σε εκπομπές σου μαζί με τον Χαρίλα αναφέρατε για πιθανές ποινικές διώξεις, τίποτα από αυτό δεν έγινε. Σωστά. Επίσης από τότε που σας ανέφερα ότι τίποτα δεν πρόκειται να πάθει καθότι όπως φαινόταν δεν είχε ατομική ακίνητη περιουσία και κατά συνέπεια δεν είχε να χάσει τίποτα ατομικά. Όλα τα έχασε ο Ηρακλής. Προφανώς κάτι αντίστοιχο εξελίσσεται από πέρσι μέχρι και τώρα. Και ίσως γίνει και αυτό με την περίπτωση του Παπαδόπουλου. Δεν το ξέρω, φίλε Παναγιώτη. Αυτό που με φοβίζει όμως περισσότερο από κάθε τι είναι ένας διάχυτος εφησυχασμός και αποδοχή αυτής της τελματώδους κατάστασης από την πλειοψηφία των συνοπαδών μας. Ελπίζω να είναι μια λανθασμένη εκτίμηση δική μου λόγω απόστασης από τα δρόμενα χαιρετισμούς Παναγιώτης Πάτμος. Δεν νομίζω να πέφτεις πολύ έξω. Το κατέγραψα και χθες, δεν ξέρω αν το άκουσες. Αυτό που με στεναχωρεί αφάνταστα για όλο αυτό το καλοκαίρι είναι ότι δεν υπήρχε από όλους μαζί μία συστρατευμένη, οργανωμένη, αποφασιστική κίνηση. Αυτό που έλεγα χθες, μια γροθιά. Στρατόπεδα και τίποτα άλλο. Ο ένας να κατηγορεί τον άλλον καθημερινά και όποιος προτείνει λύσεις το κάνει μόνο μέσω του Facebook. Μπορώ μια μέρα να πάρω όλες τις προτάσεις και τις προτάσεις, συγγνώμη, και τις λύσεις που γράφει ο καθένας στο Facebook και να σας τις λέω για ώρες. Ποιος θα τις κάνει πράξη όμως? Ποιος θα έρθει να ασχοληθεί? Ποιος θα βάλει λεφτά? Από το Facebook? Δεν γίνεται. Όλο το καλοκαίρι, κάθε μέρα, οι ίδιοι και οι ίδιοι, τα ίδια και τα ίδια, να κατηγορούν, να λένε ότι η δική τους η πρόταση είναι σωστή, αλλά να μην εμφανίζονται. Είτε να κάνουν την πρότασή τους πράξη,
είτε να βάλουν λεφτά, είτε να ασχοληθούν. Μόνο από το Facebook δουλειά δεν γίνεται. Το πιο εύκολο πράγμα είναι. Το ανοίγεις, γράφεις, τελειώσαμε. Ο φίλος ο Θοδωρής γράφει για τον Λάμπη τον Παπαλιούτα. Ναι, έχει ανακοινωθεί από το Μακεδονικό εδώ και καιρό. Ούτως ή άλλως πέρυσι ως αθλητής από τα μισά της σεζόν δεν υπήρχε στην αντρική ομάδα. Ήταν μόνο προπονητής, φίλε μου Θοδωρή, στο εφηβικό. Πλέον το εφηβικό το αναλαμβάνει ο κύριος Στέφανος Νανάς. Ο Λάμπης ο Παπαλιούτας συνεχίζει ως προπονητής στην αντρική ομάδα του Μακεδονικού στην Α2, νομίζω είναι. Ο Λευτέρης μου γράφει. Γιωρίκα, καλησπέρα. Στην παρέα το θέμα είναι ότι όλο ακούμε μόνο για νέο αφημί ή έναν επενδυτή. Το θέμα που ο ίδιος ο ΓΣ άνοιξε με το αφημί που δεν έπεσε ποτέ του Ρέμου, δεν ακούμε πλέον τίποτα. Για ποιο λόγο δηλαδή το έφεραν στην επιφάνεια και τώρα τίποτα? Αν ήταν να μην το βγάζανε, δεν ξέρω πόσο παράλογο είναι αυτό που λέει ο Ιδεστέκη. Καθόλου παράλογο, φίλε μου Λευτέρη. Το ότι βγήκε στην επιφάνεια, καλά έκανε και βγήκε, γιατί ο Ηρακλής προσπάθησε να διεκδικήσει κάποια πράγματα και δεν είναι ότι βγήκε στην επιφάνεια, έγινε δικαστήριο. Η ΕΠΟ το εξέτασε το θέμα. Απλά όπως το περιμέναμε, η ΕΠΟ του Βαγγέλη Γραμμένου έδωσε άκυρο στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής το κυνήγησε, ο ΓΣ το κυνήγησε. Από την αρχή βέβαια το κυνήγησε χωρίς να έχει πολλές ελπίδες, γιατί ξέρει με ποια ΕΠΟ έχει να κάνει. Και σας το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο Ηρακλής μπορεί να το κυνηγά άλλα 100 χρόνια. Θα το κυνηγά έτσι για να τους τη σπάσει. Δεν σημαίνει ότι έχει ελπίδες να κερδίσει κάτι. Και υπάρχει και μία, πώς το λένε, μία σκληρή πραγματικότητα όσον αφορά αυτή την υπόθεση που λέγεται ΕΠΟ. Όσο υπάρχει αυτή η ΕΠΟ, μην περιμένετε δικαίωση του Ηρακλή. Άσε που και ο ίδιος ο Ρέμος δεν έχει δείξει κάποια τρελή διάθεση για το οτιδήποτε. Ο Ρέμος την τελευταία κίνηση που έκανε όσον αφορά τον Ηρακλή είναι να τον κυνηγά πέρυσι στα δικαστήρια. Διάθεση, συνεργασία, οτιδήποτε άλλο δεν έδειξε. Ελλάδα-Βουλγαρία 17-20 στο πρώτο σετ στις γυναίκες στην εθνική μας. Στην Άγκυρα. Ο Αναστάσιος επιστρέφει με ένα νέο mail του. Με τέτοια απάθεια των Ηρακλειδέων στο τέλος θα πιστέψω τον Τόμ που έλεγε ότι χρόνια τώρα οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι στον Ηρακλή χωρίς λύσεις. Εντάξει, εγώ το ίδιοι και οι ίδιοι το είπα όσον αφορά τους facebookικούς, που πραγματικά είναι πάρα πολύ κουραστικό κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, για μήνες ολόκληρους να διαβάζεις συγκεκριμένα πρόσωπα που το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν και να προτείνουν και να θεωρούν μάλλον τις δικές τους προτάσεις τις καλύτερες, χωρίς να μας πούν πώς θα γίνουν αυτές πράξεις. Να πάμε δίπλα τους, να τους βοηθήσουμε, να τις κάνουμε όλοι μαζί πράξη. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Μείον εθνική μας 2022 στο Euro γυναικών, στο βόλεϊ. Συνεχίζουμε εμείς με το βόλεϊ του Ηρακλή. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο νέο συνεργάτη, στο νέο βοηθό του Γιάννη Ορφανού, τον κύριο Δημοσθένη Τούμπο, που διαβάσαμε πριν από λίγο για τον ίδιο την ανακοίνωση τη χθεσινή βραδινή του Ηρακλής. Καλησπέρα, coach, από την ώρα για μπλε. Και καλή αρχή στον Ηρακλή. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε και από χθες νομίζω ότι πήρατε την πρώτη γεύση από τον Ηρακλή. Βέβαια, την πολύ μεγάλη γεύση θα την πάρετε στο γήπεδο όταν θα έχετε και την παρουσία του κόσμου. Γιατί ξέρετε το τι ακριβώς θα συμβαίνει. Ναι. Έχουμε παίξει αρκετές φορές αντίπαλοι. Είναι ένα γήπεδο που δεν θες να έρθεις ως αντίπαλος, αλλά λατρεύεις το να παίζεις μέσα σε αυτό και να σε στηρίζει αυτός ο κόσμος. Ήρθε η ώρα να το ζήσετε και αυτό, όχι μόνο του αντιπάλου το συνέστημα, αλλά και της ίδιας της ομάδος. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει. Καλορίζικος να πω και ο Ουκρανός, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα. Ο Νεβιαντόμσκι με το δύσκολο επίθετο. Περιμένουμε προφανώς και κάποιες άλλες συμπληρωματικές, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, κινήσεις για να ολοκληρωθεί το ρόστερ, για να είστε κι εσείς έτοιμοι να δουλέψετε έτσι, πάνω στην προετοιμασία. Αυτό ακριβώς. Μένουν κάποια παιδιά να έρθουν να συμπληρωθεί το ρόστερ και μπορώ να πω ότι είμαστε έτοιμοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Γιάννη τον Ορφανό και τον πρόεδρο τον Μάκη τον Καλαϊτζίδη που μου δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκομαι στην οικογένεια του Ηρακλή.
σε μια τόσο μεγάλη και ιστορική ομάδα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά. Έγιναν κάποιες αλλαγές, έμεινε ο βασικός κορμός της ομάδας. Όπως είπατε και εσείς, προσθέθηκαν κάποιοι παίκτες και ο Ουκρανός που ανακοινώθηκε σήμερα, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα δώσουν, θα κάνουν ποιοτικότερη την ομάδα μας. Τι συναντήσατε από χθες που ουσιαστικά ξεκινήσατε την προετοιμασία, χωρίς τους ξένους ακόμα, με τους Έλληνες, με τα παιδιά εδώ? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, έχει μείνει ο βασικός κορμός των παικτών και αυτό βοηθάει στο να υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα. Υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση από όλους και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στο δικό σας κομμάτι είναι επίσης σημαντικό το ότι ασχολείστε και με την εθνική και με αυτές τις ηλικίες, γιατί φέτος γίνεται κάτι που είχαμε καιρό να δούμε στον Ηρακλή. Αρκετά παιδιά από την εφηβική ομάδα, ο Στεφανίδης, ο Καλαϊτζίδης, ο Βαρβεσιώτης, ο Κεσεσίδης, συγχωρέστε με αν ξεχνάω κάποιον, είναι από παιδιά που θα παίξουν και φέτος στους εφήβους. Που μαζί φυσικά και νομίζω είναι το κουμπί σας αυτό, έτσι, κάτι που ξέρετε πάρα πολύ καλά να δουλεύετε και με αυτές τις ηλικίες. Σίγουρα αυτό είναι σημαντικό και ο Ηρακλής είναι ίσως και η τελευταία ομάδα που ακόμα μπορεί να παράγει παίκτες, ναι, επαγγελματική ομάδα, και να τους βάζει μέσα στο ρόσερ της, και αυτό δείχνει τα τελευταία χρόνια. Και να είναι εν ενεργεία κομμάτια Α1 κατηγορίας. Α1 κατηγορίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να έχουν ένα ρόλο μέσα σε μια επαγγελματική ομάδα αυτά τα παιδιά που βγαίνουν από τις ακαδημίες του Ηρακλή. Και να μπορούν αύριο να βοηθήσουν την ομάδα. Για στόχους, τι θα θέλατε να πετύχετε στην νέα σελίδα της καριέρας σας που έρχεται πλέον με τον Ηρακλή? Προσωπικά για μένα είναι κάτι πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος ο Ηρακλής, όπως σας είπα. Το φετινό πρωτάθλημα τώρα για τους στόχους της ομάδας θα είναι λίγο περίεργο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα κατέβουν. Τα ρόστερ των υπόλοιπων ομάδων δεν έχουν και πώς θα είναι, λύση. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι ακόμα καλά-καλά οι αντίπαλοι μας, αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα θέλουμε να κάνουμε πράγματα και να πάμε καλύτερα από ό,τι πήγε πέρσι αυτή η ομάδα. Νομίζω και οι μεταγραφικές κινήσεις αυτό δείχνουν. Υπάρχουν και οι δύο θεσμοί του ΛΥΚΑΠ και του Κυπέλλου που πάντα ενδιέφεραν. Και εκεί έχουμε ένα αποθυμένο, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια ο Ηρακλής πηγαίνει στο τελικό. Ναι, μία του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Ας έρθει οι τρεις. Ας γίνει το καλό, ναι. Και το ζήσουμε και αυτό. Πλέον, coach, από εδώ και πέρα μιλάμε για καθημερινές προπονήσεις και πότε θα περιμένουμε τα πρώτα φιλικά? Έχετε ήδη προγραμματίσει, έχετε ένα σχέδιο καταστρώσει μαζί με τον κύριο Ορφανό? Περιμένοντας βέβαια και τους ξένους να ενσωματωθούν, έτσι. Αυτό ακριβώς. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε χθες, ήταν η πρώτη προπόνηση. Από αύριο θα μπούμε για πρώτη φορά μέσα στο γήπεδο. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τα παιδιά, τους ξένους, να έρθουν και αυτοί να προσαρμοστούν στην ομάδα. Και νομίζω ότι θα κλείσουμε κάποια φιλικά. Μιλάμε για κάποια τουρνουά που θα πάμε να παίξουμε. Δεν έχει κανονιστεί βέβαια κάτι, δεν έχει κλείσει κάτι ακόμα. Γίνονται συζητήσεις για αυτά. Μάλιστα. Άλλωστε στο βόλεϊ είναι ένα τέτοιο άθλημα που πάμε για Οκτώβριο. Οπότε έχουμε δρόμο. Και δεν το ξέρουμε ακόμα. Οκτώβριο και βλέπουμε, ναι. Οκτώβριο και βλέπουμε. Και πάλι να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ζήσουμε όσα καλύτερα γίνεται και περισσότερα αυτή τη σεζόν. Μακάρι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Για χαρά. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δημοσθένη Τούμπο, τον νέο συνεργάτη του Γιάννη Ορφανού στο προπονητικό team του βολεϊκού Ηρακλή. Το χάσαμε το πρώτο σετ από την Βουλγαρία. Η εθνική μας ομάδα γυναικών 22-25 νομίζω πήγε. Χρήστο, 22-23 κάπου εκεί. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο
σετ. Η Βουλγαρία είναι με την πλάτη στον τοίχο. Η Ελλάδα έχει δύο νίκες απέναντι στη Γαλλία και τη Φιλανδία. 1-3 χάνει τώρα στο δεύτερο σετ. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως έχει πολλές πιθανότητες για να συνεχίσει με αξιώσεις στην διοργάνωση του τουρνουά η εθνική μας. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Να διαβάσουμε την σημερινή νέα ανακοίνωση από το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή για την Ποδοσφαιρική Ακαδημία. Συνεχίζονται καθημερινά οι εγγραφές για τα τμήματα της Ποδοσφαιρικής μας Ακαδημίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία και προεγγραφές μπορείτε να καλείτε στο 6956-641-908. Τώρα το πρόσεξα, τα τελευταία είναι 1908. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο του τηλεφώνου αυτού. 6956-641-908. Ή αλλιώς 6956-64-1908. Μάλιστα. Εγγραφές γίνονται και στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, Αγίου Δημητρίου 159Β, από τις 10 το πρωί στις 4 το μεσημέρι. Η πρώτη συγκέντρωση όλων των τμήματων υποδομής θα γίνει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, 5.30 στους Χορτατζίδες. Βλέπω ήδη έτοιμο ο Τάσο Τρέγια εδώ να ακολουθήσει. Παρέα δεν έχεις? Όχι. Τους έδιωξες όλους? Θες μόνος σου, ε? Εντάξει. Λοιπόν, θα ακολουθήσει το ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και την όποια παρέα του θα ακούσετε εδώ που θα έχει στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Εμείς ως ώρα για μπλε, πρώτα Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 8. Ευχές για όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.